Κάλεσμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, στις 2 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Πυρό, απευθύνει ο Πρόεδρος Δασκάλων Νηπιαγωγών Στέφανος Σύντος. Ο κ. Σύντος υποστήριξε ότι οι πολιτικές λιτότητας, ανεργίας, βαριάς φορολόγησης και φτωχοποίησης εργαζομένων και συνταξιούχων με ή χωρίς τον μνημονιακό μανδύα συνεχίζουν να εντείνονται. Εχμή του δώρατος, όπως ανέφερε, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και η άμεση κάλυψη των διαπιστωμένων αναγκών της εκπαίδευσης. Την Παρασκευή 5 του Οκτώβρη, η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και η ΟΛΜΕ, στα πλαίσια της ημέρας του εκπαιδευτικού, που είναι αφιερωμένη, καλεί όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 1.30 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη, θα γίνει άλλη συγκέντρωση, ενώ περιφερειακά θα γίνουν ανάλογες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια στις περιφερειακές διευθύνσεις και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης όλης της χώρας. Εμείς, σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, καλούμε τους εκπαιδευτικούς στις 2 ώρα το μεσημέρι την Παρασκευή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου να διαμαρτυρηθούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Κύριο αίτημά μας είναι οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, γιατί χωρίς μόνιμους διορισμούς δεν μπορούμε να παράξουμε εκπαιδευτικό έργο.